Νέα απεργία την ημέρα που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τα νέα μέτρα, προανήγγειλε το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Να διαδηλώσει η εργατική τάξη την αξίωσή της, αυτά να μην ψηφιστούν, αλλά και συνολικά να καταργηθούν όλα τα βάρβαρα μέτρα, να ανοίξουμε με την πάλη μας αυτόν τον δρόμο που μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των κοινωνικών αναγκών της εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε επίσης τα διοικητικά συμβούλια των πρωτοβάθμιων σωματείων να αποφασίσουν τα ίδια και να οργανώσουν τη δουλειά για την απεργία μέσα στους χώρους δουλειάς, και γι' αυτό το σκοπό την ερχόμενη Πέμπτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε πλατιά σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των εργαζομένων, των ανέρχων, των συνταξιούχων και των νέων στην απεργία και τη συγκέντρωση που οργάνωσε το ΠΑΜΕ στη Λάρισα στις 26 Σεπτεμβρίου.